θέλω να δω σηκωμένα χέρια από όσους θυμούνται μία φωνή από την παιδική τους ηλικία ή την τωρινή τους ηλικία, συνήθως γυναικεία φωνή, η οποία να τους λέει «Σταμάτα να παίζεις και έλα να διαβάζεις». Παιδιά, εσείς στο βάθος. Ωραία. Αν το σκεφτείτε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται, έτσι. Όταν γεννιέται ένα παιδί, το πρώτο άγχος που έχουμε εμείς οι γονείς είναι το πότε θα περπατήσει, πότε θα αρχίσει να μιλάει και το αν θα μπορεί να παίξει με τα άλλα παιδάκια στο πάρκο ή στην παιδική χαρά. Και ξαφνικά στα 5-6 του χρόνια, όταν πηγαίνει στο σχολείο, γυρίζει ένας διακόπτης και του λέμε «Σταμάτα να μιλάς, κάτσε κάτω και σταμάτα να παίζεις». Και έτσι από τη μία μέρα στην άλλη, το παιχνίδι, από εκεί που ήταν η κυριότερη κοινωνική δραστηριότητα των παιδιών, δαιμονοποιείται, θεωρείται κάπως ανταγωνιστικό προς τη μάθηση και εξορίζεται σε εκείνο το 10-15 λεπτό διάλειμμα που κάνουν τα παιδιά. Fast forward μερικά χρόνια αργότερα, όταν τα παιδιά μας αρχίζουν να ανακαλύπτουν τις φορητές συσκευές και τα λάπτοπ. Και μαζί έρχονται και τα δικτυακά παιχνίδια. Εκεί λοιπόν το πράγμα λίγο χοντρένει. Ακούμε στις ειδήσεις νέα, διαβάζουμε τίτλους στα ειδησιογραφικά websites ότι τα παιχνίδια προκαλούν βίαιη συμπεριφορά στα παιδιά. Τα παιχνίδια έχουν σαν αποτέλεσμα την απομόνωση των παιδιών ή τη χαμηλότερη ακαδημαϊκή τους επίδοση. Ακούμε και μερικά έτσι πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστικά. Το αγαπημένο μου είναι ότι η παρατεταμένη χρήση φορητών συσκευών έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά μας να βγάζουν κέρατα. Ναι, γελάτε, αυτός ήταν ο τίτλος. Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη δημοσίευση έλεγε ότι στα παιδιά που μελετήθηκαν, όντως βρήκαν οι επιστήμονες κάποια εξογκώματα σπονδυλική του στήλη, τα οποία μοιάζαν κάπως με καρούμπαλα. Εξού και ο παραλληλισμός με τα κέρατα. Ψυχραιμία. Μπορώ να πω ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε το 2014, όταν η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία ενέταξε στον κατάλογο με τις διαταραχές που μελετάει αυτό που ονόμασε Internet Gaming Disorder. 2 χρόνια αργότερα δημοσιεύθηκε μία μελέτη η οποία συγκέντρωνε τα αποτελέσματα από 4 ανεξάρτητες έρευνες με συνολικό πληθυσμό που μελετήθηκε σχεδόν 19.000 παιδιά. Η μελέτη αυτή κατέληγε στο ότι ανάμεσα στα παιδιά που αυτοπροσδιορίζονται ως gamers, 2 στους 3 δεν εμφάνισαν κανένα από τα χαρακτηριστικά που μελετάει η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία. Και στο γενικότερο πληθυσμό, το ποσοστό των παιδιών που ενδέχεται να είναι σε κίνδυνο κυμαίνεται από 0,3% ως 1%. Σε μια άλλη μελέτη, οι ερευνητές έβαλαν παιδιά να παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι κάθε μέρα επί 2 μήνες. Τα μισά παιδιά έπαιζαν ένα σχετικά βίαιο παιχνίδι, το Grand Theft Auto, τα άλλα μισά έπαιζαν ένα παιχνίδι που δεν είναι καθόλου βίντεο, που δεν είναι καθόλου βίαιο, όπως είναι το Sims. Όταν λοιπόν περάσανε αυτοί οι 2 μήνες, οι ερευνητές μέτρησαν τη συμπεριφορά των παιδιών με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και δεν βρήκαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ένα δείγμα και στο άλλο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν παιδιά, μπορεί να τα βλέπουμε και στον περίγυρό μας, τα οποία σιγά-σιγά απομονώνονται, τα οποία σιγά-σιγά αμελούν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει και κάποιο παράλληλο κοινωνικό αίτιο, το οποίο αναγκάζει αυτά τα παιδιά να βρουν μια διέξοδο μέσα από το gaming. Πολλά από τα παιδιά τα οποία όντως τελικά διαγνώστηκαν με εθισμό σχετικό με τα παιχνίδια, είχαν περάσει πρώτα από εθισμούς οι οποίοι είναι πολύ πιο επικίνδυνοι, όπως είναι το ποτό. Και ήταν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους και έψαχναν μια τελείως διαφορετική καθημερινότητα, στην οποία θα μπορούσαν αυτά να είναι ασφαλή, θα μπορούσαν να έχουν τον έλεγχο. Όπως ήταν και η περίπτωση του νεαρού Νορβηγού, του Ματ Στίν. Ο Ματς, όταν ήταν πιτσιρικάς, δεν μπορούσε να παίζει με τα άλλα παιδιά στην παιδική χαρά, δεν μπορούσε να παίζει κυνηγητό,
δεν μπορούσε να ανεβαίνει στην κούνια, δεν μπορούσε να σκαρφαλώνει πάνω στην τζουλήθρα που του άρεσε τόσο πολύ. Λίγα χρόνια αργότερα, οι γιατροί διέγνωσαν μυϊκή δυστροφία Ντουσέν, μια ανίατη ασθένεια, η οποία τελικά θα τον καθήλωνε σε ένα πυρικό καροτσάκι. Γύρω στα 11 του χρόνια, λοιπόν, οι γονείς του έψαχναν να του βρουν μια σχολεία για να γεμίζει τις ατέλειωτες ώρες που είχε ο πιτσιρικάς στο σπίτι, αφού δεν μπορούσε να κάνει κάποια δραστηριότητα ή να κάνει κάποιο άθλημα ή να βγει στο πάρκο. Και αφού δοκίμασαν πολλά διάφορα πράγματα, τελικά κατέληξαν να του δώσουν το password για τον υπολογιστή του σπιτιού. Και έτσι, λοιπόν, ο μικρός Ματς ανακάλυψε τα δικτυακά παιχνίδια, το World of Warcraft πιο συγκεκριμένα. Δεν θα σας πω για τις ατελείωτες διαμάχες και τους τσακωμούς με τους γονείς του, για το πόσες ώρες έπαιζε και πόσες ώρες κοιμόταν ο Ματς, ή για το ότι ήθελε να κοιμάται στη διάρκεια της ημέρας, για να είναι ξύπνιος έτσι και ακμαίος το βράδυ, για να μπορεί να παίζει με τους φίλους του. Θα σας πω όμως τι έγινε το Νοέμβριο του 2014, όταν ο Ματς πέθανε. Όταν η οικογένεια γύρισε στο σπίτι από το νοσοκομείο, ο πατέρας του Ματς θεώρησε σωστό να μοιραστεί με τους δικτυακούς φίλους του τα άσχημα νέα. Και έτσι, λοιπόν, μπήκε και έγραψε στο blog του γιού του το τι είχε γίνει. Αμέσως άρχισαν να καταφθάνουν μηνύματα από όλη την Ευρώπη, μιλώντας για τον Ματς. Και μιλούσαν για ένα παιδί το οποίο ζούσε μια τελείως διαφορετική ζωή από αυτή στην οποία τον είχε περιορίσει το σώμα του. Μιλούσαν για ένα παιδί το οποίο ήταν ιδιαίτερα κοινωνικό, ένα παιδί το οποίο βοηθούσε παντού και πάντα τους συμπαίκτες του, ένα παιδί που ήταν ακόμα και άνετο με τα κορίτσια. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, στην κηδεία, άρχισαν να εμφανίζονται οι δικτυακοί του φίλοι, οι συμπαίκτες του. Ήρθανε παιδιά από την Ολλανδία, από τη Δανία, ακόμα και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας από αυτούς, λοιπόν, ο Κάι, ανέλαβε να εκπροσωπήσει όλη την παρέα, όλη τη συμμορία, όπως τη λέμε στα δικτυακά παιχνίδια, και είπε μερικά λόγια για τον Ματς. Είπε, λοιπόν, «Γνώρισα τον Ματς σε ένα κόσμο στον οποίο δεν έχει σημασία ποιος είσαι, πώς είναι το σώμα σου, ποια είναι η εμφάνισή σου. Το μόνο που έχει σημασία είναι το ποιος επιλέγεις να είσαι, το πώς φέρεσαι στους άλλους. Το μόνο που έχει σημασία είναι αυτό που βρίσκεται εδώ και εδώ». Ο ίδιος ο Ματς, στο blog που διατηρούσε, έγραφε για την οθόνη, μπροστά στην οποία πέρασε παραπάνω από 10.000 ώρες από τότε που ανακάλυψε τα δικτυακά παιχνίδια μέχρι που πέθανε. Έγραφε, λοιπόν, ότι δεν πρόκειται απλά για μία οθόνη, αλλά πρόκειται για μία πύλη προς ένα κόσμο που η καρδιά σου θέλει να πας. Να το σκεφτούμε λιγάκι αυτό. Τα παιχνίδια είναι ίσως το μοναδικό μέσο αφήγησης, στο οποίο ο παίκτης δεν είναι απλός θεατής, αλλά μπορεί να συμμετάσχει στην ιστορία και να αλλάξει την εξέλιξή της. Κάθε παιχνίδι που παίζουμε έχει έναν κεντρικό χαρακτήρα, έναν ήρωα, ο οποίος έχει έναν προορισμό, έναν στόχο. Έτσι, στις παλιές ιστορίες ήταν το Βασιλόπουλο που ήθελε να κατακτήσει τη Βασιλοπούλα. Στις πιο σύγχρονες ιστορίες είναι η Λάρα Κρόφτ που θέλει να βρει όλα αυτά τα αρχαιολογικά μνημεία. Ανάμεσα, λοιπόν, στον ήρωα και στον προορισμό, υπάρχουν αντίπαλοι που θέλουν να σταματήσουν τον ήρωα, υπάρχουν εχθροί που θέλουν το κακό του, υπάρχουν εμπόδια που πρέπει ο ήρωας να τα ξεπεράσει. Αν σκεφτείτε, κάθε ιστορία που σέβεται τον εαυτό της έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο παιχνίδι, όμως, έχουμε τη δυνατότητα εμείς να πατήσουμε πάνω στην ιστορία που έγραψε ο σχεδιαστής σε αδρές γραμμές και να αλλάξουμε το πώς εκτυλίσσεται. Μπορούμε να διατρέξουμε μία πίστα από την αρχή μέχρι το τέλος για να φτάσουμε στην επόμενη, ή μπορούμε να την εξερευνήσουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος της για να δούμε τι άλλο κρύβει. Μπορούμε, αφού τελειώσουμε το παιχνίδι, να ξαναγυρίσουμε και να δοκιμάσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα με διαφορετικό τρόπο. Μπορούμε να πάμε μόνοι μας στη μάχη ή να μαζευτούμε παρέα με άλλους
να κάνουμε μαζί μία ομάδα, στην οποία ο καθένας θα συνεισφέρει τις δικές του δεξιότητες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό σε κάποιο άλλο μέσο αφήγησης. Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, για παράδειγμα, το μόνο στο οποίο η φαντασία σας μπορεί να συνεισφέρει είναι στο πώς είναι, ξέρω εγώ, η εμφάνιση του ήρωα, πώς ακούγεται η φωνή του, ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο εκτελήσεται η ιστορία. Όταν δεν παρακολουθείτε μια κινηματογραφική ταινία, δεν μπορείτε να κάνετε ούτε αυτό. Γιατί έχουν φροντίσει ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος και ο διευθυντής φωτογραφίας. Στο παιχνίδι, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να πούμε τις δικές μας ιστορίες. Και αν νομίζετε ότι αυτό περιορίζεται μόνο στην ψυχαγωγία, θα σας πω το εξής. Σε 2 χρόνια έχουμε 2021. Συμπληρώνουμε 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης που οδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς. Και όμως τα παιδιά μας θα μάθουν για αυτή την καταπληκτική ιστορία, αυτή την ιστορία που ενσωματώνει όλες τις ευχές και όλες τις κατάρες του να είσαι Έλληνας, με τον ίδιο τρόπο που μάθαμε κι εμείς πριν από 30 χρόνια και που μάθαν και οι γονείς μας 30 χρόνια νωρίτερα. Δεν θα ήταν, λοιπόν, καταπληκτικό να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παιχνίδι. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, το Fortnite. Για να δείξουμε στα παιδιά μας πώς εξελισσόντουσαν οι μάχες, ποια όπλα χρησιμοποιούσαν οι επαναστάτες, ποια χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι, πώς οι επαναστάτες κατάφερναν και εκμεταλλεύονταν τη φυσιολογία του εδάφους για να μπορέσουν να κερδίσουν ένα πολυάριθμο στρατό. Ή να χρησιμοποιήσουμε, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι στρατηγικής, σαν το Age of Empires, για να τους δείξουμε πώς εξελίχθηκαν κάποιες από τις ιστορικότερες μάχες που οδήγησαν στην απελευθέρωση ολόκληρων περιοχών. Ή για να τους δείξουμε τι θα γινόταν αν άλλαζαν κάποια στοιχεία της μάχης. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε τα παιχνίδια σαν εργαλείο έρευνας. Να πειραματιστούν τα παιδιά τα ίδια και να δουν, για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε αν, ξέρω εγώ, ο Γόγος Μπακόλας έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί στη μάχη του Πέτα, στην Άρτα, και φιλούσε αποτελεσματικά το ύψωμα του Ματαπιού. Ή αν το ξανθό γένος από το Βορρά, που το περιμένουμε ακόμα και σήμερα, όντως ερχόταν για να βοηθήσει τους Έλληνες επαναστάτες, όποτε αυτοί ήθελαν και όχι όποτε συνέφερε αυτούς. Γενικά, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φοβόμαστε την ελευθερία. Να σταματήσουμε να φοβόμαστε την ευθύνη. Μια που μιλάμε για φανταστικούς κόσμους, σε μία από τις πρώτες ταινίες του Spider-Man, στις καλές ταινίες του Spider-Man, ο θείος του Peter Parker, λίγες σκηνές πριν σκοτωθεί από κάποιο ληστή, δίνει μια καταπληκτική συμβουλή στον ανιψιό του. Του λέει, λοιπόν, ότι μεγάλη δύναμη συνοδεύεται και από μεγάλη ευθύνη. Και αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Έχουμε τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να γράψουμε εμείς τις ιστορίες που θέλουμε και να τις πούμε ακριβώς όπως θέλουμε. Γιατί, λοιπόν, να μην το κάνουμε αυτό? Ξέρετε, στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχει τζόκερ, δεν υπάρχει μυστήριο. Άρα, γιατί πρέπει εμείς να ψάχνουμε συνέχεια τον Iron Man ή τον Batman να μας προστατέψει, όποια μορφή και να έχουν αυτοί? Ή ακόμη καλύτερα, γιατί να μην γίνουμε εμείς ο Iron Man και ο Batman της καθημερινότητάς μας? Να γίνουμε υπερήρωες που θα πάρουμε μαζί μας το περιβάλλον μας, τους οικείους μας, τα παιδιά μας. Γιατί να μην γράψουμε τις δικές μας ιστορίες και να τις πούμε ακριβώς όπως θέλουμε εμείς? Γιατί να ζούμε τις ιστορίες που έγραψαν κάποιοι άλλοι για μας? Γιατί να ζούμε τις ζωές που υπαγόρευσαν κάποιοι άλλοι για μας? Γιατί να αφήνουμε το φόβο να κρατάει καλά κρυμμένο έναν εαυτό για τον οποίο θα μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι? Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ κουράστηκα να φοβάμαι. Σας ευχαριστώ πολύ.